θέματα του γάμου μπορεί να προωθηθούν, δηλαδή μπορεί να την πάρετε επιτέλους την απόφαση και να πάτε παρακάτω. Πάμε να δούμε τους Σταύρους. Για σας, έντονη κινητικότητα στα επαγγελματικά. Δύο μήνες ο Άρης σε ανάδρομη πορεία σας είχε ρίξει και εσάς σε λίθαργο στον τομέα αυτό. Δεν κινούταν το πράγμα. Περιμένατε έτσι μια εξέλιξη, κάτι να γίνει. Θα το δείτε από εδώ και κάτω. Και μέχρι τον Ιούλιο, δεν το συζητώ, θα αρχίσουν να έρχονται ευκαιρίες και για να τονώσετε τα οικονομικά σας και γενικώς τα επαγγελματικά να επεκταθείτε. Επίσης, λύσεις σε θέματα υγείας, αν υπήρχε ένα θέμα με την υγεία σας και δεν είχατε βρει ακόμη μία. Για τους διδύμους, ό,τι έχει να κάνει με τον έρωτα, τα παιδιά, ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα επίσης. Δηλαδή, θέλω να ξεκινήσω κάτι, μια επιχείρηση ή να ξεκινήσω κάτι στα επαγγελματικά μου και όλο υπήρχαν προβλήματα, όλο κολλιόταν, όλο εμπόδια. Τώρα αυτά τα προβλήματα άρονται, θα δείτε ότι θα αρχίσει να κινείται το πράγμα. Δεύτερον, ό,τι αφορά τα ερωτικά σας, αν είστε μόνοι, αν ψάχνεστε, κάτι θα προκύψει, κάτι καινούριο και καλό μέχρι το καλοκαίρι. Μέχρι τον Ιούλιο πάει αυτό που σας λέω. Και επίσης, ό,τι έχει να κάνει με το θέμα παιδί, αν υπήρχαν θέματα εκεί που σας προβλημάτιζαν περισσότερο, είτε έχετε παιδί, είτε θέλετε να αποκτήσετε, νομίζω ότι και αυτά με κάποιο τρόπο θα επιληθούν στην πορεία. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Που εδώ πέρα ο Άρης σας έχει αλλάξει λίγο τα φώτα από το Δεκέμβρη ακόμα. Όταν ήταν και ανάδρομος, έγινε ακόμη μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Λύσεις σε θέματα που αφορούν την οικογένεια, το σπίτι σαν ακίνητο, περιουσία επίσης, ό,τι έχει να κάνει με μέλη της οικογένειάς σας που μπορεί να σας προβλημάτιζαν το προηγούμενο διάστημα. Τώρα με κάποιο τρόπο φαίνεται ότι τα βρίσκετε ή τέλος πάντων. Τερματίζετε τελείως το πράγμα και παίρνετε τις αποφάσεις σας όμως. Ξέρετε τι σας γίνεται. Αυτό λοιπόν από τώρα μέχρι τις 25 Ιουλίου. Για τους Λέοντες είναι μια καλή θέση εδώ πέρα για την επικοινωνία, για ό,τι έχει να κάνει με μετακινήσεις, επικοινωνία, ό,τι έχει να κάνει με επαφές, συζητήσεις επαγγελματικές. Μπορεί να είναι και προτάσεις μέχρι το καλοκαίρι. Μπορεί κάτι να προκύψει δηλαδή το οποίο θα συζητήσετε και μπορεί να σας πάει. Αφορά επίσης θέματα σπουδών, βοηθά και εκεί, αν δίνετε εξετάσεις, αν γενικώς είστε σε μια φάση που ψάχνεστε περί των σπουδών. Πάμε να δούμε. Και βέβαια βοηθά πάρα πολύ και στην προβολή σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά και αν εργάζεστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ασχολείστε με τον τουρισμό ή με την εκπαίδευση, από εδώ και κάτω μπορεί να έρθουν και επιτυχίες. Πάμε να δούμε τους Παρθένους, που οι ευκαιρίες σας είναι στα οικονομικά, δηλαδή εκεί πέρα που μπορεί το πράγμα να είχε έτσι κάπως ατονίσει, να το πω έτσι λίγο χαριτωμένα, το τελευταίο διάστημα. Από εδώ και κάτω αρχίζουν να υπάρχουν ευκαιρίες να τονώσετε λίγο το πορτοφόλι σας, να βγει χρήμα δηλαδή παρά τα έξοδα, νομίζω ότι κάτι μπορείτε να εισπράξετε παραπάνω. Πάμε να δούμε τους ζυγούς που είναι στο ζώδιό σας ο Άρης και ανάδρομος, καταλαβαίνετε, ήταν πιο σημαντικό για σας, ήταν μάλλον πιο δύσκολη για σας ταλαιπωρία μέχρι τώρα. Από εδώ και κάτω λοιπόν στην ορθή του πορεία και μέχρι το καλοκαίρι σας βγάζει μπροστά. Τώρα είναι η στιγμή να διεκδικήσετε και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά και γενικώς όπου θέλετε να στρώσει μια κατάσταση, βγείτε μπροστά, διεκδικήστε με το δικό σας γλυκό, χαριτωμένο και διπλωματικό τρόπο, έτσι, όχι κάνοντας επίθεση. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς, που εδώ πέρα ο Άρης λέει ότι μπορείτε πάρα πολύ εύκολα, μιας και είναι και ο παραδοσιακός κυβερνήτης σας, να κάνετε και συμφωνίες και διαπραγματεύσεις και γενικώς σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά, ακόμα και σε μυστικό επίπεδο, σε ένα πιο κρυφό επίπεδο, να προχωρήσετε κάποια θέματα και να έχουν και μια αποτελεσματικότητα και για το πορτοφόλι σας. Ακόμη ξεσκεπάζονται άνθρωποι που στο περιβάλλον σας ή της δουλειάς ή του σπιτιού, γενικότερα στο κοινωνικό σας περιβάλλον, μπορεί να υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να μην σας καλόβλεπαν ή μπορεί κάτι να είχαν πει για σας κακό ή δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα, με κάποιο τρόπο, φαίνεται ότι σας έρχονται οι πληροφορίες που πρέπει. Ξέρετε δηλαδή τι σας γίνεται. Σημαντικό. Ακόμη είναι μια καλή θέση για να ασχοληθείτε πιο πολύ με τη φυσική σας κατάσταση και υγεία μέχρι το καλοκαίρι, για να βγείτε και πάρα πολύ ωραίες στις παραλίες. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Νέους στόχους πιο εύκολα μπορείτε να θέσετε με τον Άρη σε ορθή πορεία και στο ζυγό. Και μάλιστα στόχους που μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ φίλοι, συνεργάτες. Άνθρωποι δηλαδή από το επαγγελματικό περιβάλλον ή ακόμα και από το φιλικό σας περιβάλλον, να ανοίξετε λίγο τον κύκλο σας και εσείς να γίνετε λίγο πιο κοινωνικοί, να βγείτε έτσι, να σας δει κόσμος, να δείτε και εσείς κόσμο. Και τέλος πάντων και στα ερωτικά και, στις φιλικές σχέσεις έρχεται να τονώσει λίγο τα πράγματα. Για τους εγώκερους, επιτέλους εξελίξεις και σε θέματα καριέρας. Νομίζω ότι από τώρα μέχρι το καλοκαίρι μπορεί να δείτε εκεί έτσι σημαντικά πράγματα να γίνονται, να έρχονται προτάσεις, να
συζητάτε κι εσείς διάφορα και διάφορες ιδέες που μπορεί να έχετε για να τις υλοποιήσετε. Και βέβαια και σε ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι, είναι πολύ βοηθητική θέση του Άρη. Αν θέλετε να επισκευάσετε κάτι, να διορθώσετε κάτι, να δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να έχετε στο μυαλό σας ο καθένας για το χώρο του σπιτιού του. Για τους υδροχώους, εδώ πέρα έχουμε μια καλή θέση με ορθή πορεία του Άρη σε ζώδιο του αέρα όπως το δικό σας. Ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με ταξίδια, ό,τι έχει να κάνει με το να προωθήσετε θέματα που αφορούν εκπαίδευση, σπουδές, νομικές υποθέσεις, αν είχατε κάποιο δικαστήριο, αν είχατε μία εκκρεμότητα με το δημόσιο ή με ένα νομικό θέμα, τώρα να το λύσετε μέχρι το καλοκαίρι. Και ακόμη επαφές με ξένους, εξωτερικό, ό,τι αφορά τον τουρισμό, ό,τι έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, αν εργάζεστε εκεί σε αυτό τον κλάδο, νομίζω ότι μπορεί να πάει καλύτερα. Και για τους ηχθείς, τα οικονομικά φαίνεται ότι μπορεί να προωθηθούν πολύ καλύτερα από εδώ και κάτω. Μπορεί να έρθουν έσοδα που μπορεί να τα περιμένατε από ασφάλειες, αποζημιώσεις, διατροφές, οτιδήποτε έχει σχέση με κληρονομικά. Όλα αυτά μπορούν να πάνε καλύτερα και ακόμη και σε επίπεδο υγείας, νομίζω ότι μπορεί να βοηθηθείτε πάρα πολύ από τη θέση, την ορθή πια θέση του Άρη στο ζυγό από σήμερα. Αυτά και μην ξεχνάμε ότι έχουμε αυτή τη βδομάδα και το πολύ θεαματικό τρίγωνο Δία Κρόνου, έτσι.